centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε λίγο και στο Βίτσι. Αυτή τη βδομάδα συζητιέται και τζικαλά για πολύ το Βίτσι. Ίσως θα το είδατε και από την αρχή της εβδομάδας με πρωτοσέλιδα σε μεγάλες εφημερίδες αθηναϊκές. Ο κύριος Στεφανής μας έλεγε, ο κύριος Βελίδης νωρίτερα, δεν θα έρθει στην Καστοριά, θα πάει σε αντίστοιχη εκδήλωση στα Γιάννενα. Η αντιπολίτευση ζητούσε να μην έρθει ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ο κύριος Στεφανής στην Καστοριά. Και θέλω λίγο την άποψή σας για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Γιατί προηγήθηκαν και εκδηλώσεις, κάμπινγκ από το ΣΥΡΙΖΑ. Να όσο γίνεται πιο σύντομη αναδρομή, μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο, τον δυσάρεστο εμφύλιο πόλεμο, η ελληνική πολιτεία διοργάνωνε εκδηλώσεις μνήμης σε δύο περιοχές, στο Βίτσι και στο Δράμο. Μάλιστα. Επειδή εκεί έχουν γίνει οι μάχες τότε, το 1946 έως το 1949. Η τελευταία φορά που συμμετείχε η ελληνική κυβέρνηση ήταν το 1981. Μάλιστα. Το καλοκαίρι. Από το 1982 και μετά, με την τότε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος κυβέρνησης. Δεν υπήρχε ποτέ επίσημη κυβερνητική εκπροσώπηση. Ναι. Θα είναι η πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια που θα υπάρχει κυβερνητική συμμετοχή. Αυτό το θεωρώ θετικό γεγονός και το χαιρετίζω. Όπως πιστεύω και. Εννοείται κυβερνητική συμμετοχή ή εκπροσώπηση επίσης. Όταν λέμε για εκπροσώπηση, μιλάμε και για κυβερνητική εκπροσώπηση. Ο εκπρόσωπος θα είναι εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Δεν θα είναι όμως στην Καστοριά, θα είναι σε μια αντίστοιχη περιοχή, στον Γράμμο, στην ευρύτερη περιοχή του Γράμμου, προς τα Γιάννενα. Να πω μια κουβέντα ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι ένα μνημόσυμο, ένα άναμα κεριού σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της τιμής και της αξιοπρέπειας της πατρίδος, εκτελώντας τις εντολές της τότε νόμιμης κυβέρνησης. Πέρασαν πολλά. Υπάρχουν πολλές απόψεις γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για γιορτές μίσους, το ΚΚΕ μιλάει για αντικομμουνιστική εκδήλωση. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για το τι είναι. Να μην γυρνάμε σε αυτά, ότι αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τότε Τζανετάκη, το 1989-90. Όλοι έχουμε συμφιλειωθεί με το παρελθόν. Υπάρχει η λύθη. Δεν θέλουμε να ξύνουμε παλιές πληγές, αλλά σε καμιά περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας από τη μεριά του δεν διατηρεί την ιστορική μνήμη. Πρέπει και επιβάλλεται να την διατηρεί. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια σημαντική, πιστεύω, η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών που δυσανασχετούσαν, γιατί κάθε χρόνο δεν υπήρχε επίσημη κυβερνητική εκπροσώπηση στα μνημόσυνα που γίνονταν στο Βράδυ. Άρα λέτε ότι σωστά υπάρχει κυβερνητική εκπροσώπηση. Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι για αυτό το πράγμα μιλάμε, για μνημόσυνα, και πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια θα υπάρχει ξανά κυβερνητική εκπροσώπηση. Η διοργάνωση όμως των εκδηλώσεων την έχει πάντοτε ναι. Η Ένωση. Θα τους έχουμε αργότερα. Θα έχουμε τον κύριο Τζορτζόπουλο στις 12, ναι. Κοντά στις 12. Η διοργάνωση την έχει πάντοτε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ελλάδος, που έχει παραρτήματα σε διάφορους νόμους, ίσως και σε όλους τους νόμους της Ελλάδας. Από ό,τι λήφθηκα, την πρόσκληση την έστειλε η Κεντρική Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών και δεν ξέρω πώς διατυπώθηκε η πρόσκληση. Πάντως η κυβέρνηση όρισε σαν εκπρόσωπο στο Γράμμο, που Γράμμο σημαίνει στην Πυρσόγειανη, ναι, τον ομό Ιωαννίνων, θα είναι ο κύριος Στεφανής. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής. Μου ζητήθηκε από την Ένωση, από το παράρτημα της Καστοριάς, ναι, να υπάρχει κυβερνητική εκπροσώπηση, ναι, είτε με υπουργό, είτε με, ναι, με τον βουλευτή του νομού ή οτιδήποτε άλλο. Επικοινώνησα με την κυβέρνηση. Μου είπε η κυβέρνηση ότι δεν διατυπώθηκε έτοιμα για εκπροσώπηση στο Βίτσι. Έγιναν οι σχετικές διατυπώσεις που πρέπει να σταλεί, αν είναι να σταλεί από το παράρτημα Καστοριάς, ναι, αλλά τελικά που επικοινωνούσε αυτό το διάστημα και με τον κύριο Τζορτζόπουλο και με τον κύριο Δούκη, το χειρίζεται το θέμα η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ελλάδος από Αθήνα. Ναι. Επομένως, δεν γνωρίζω αν διατυπώθηκε εκ νέου το αίτημα για να υπάρχει εκπροσώπηση και στο Βίτσι. Εκπροσώπηση δεν μπορεί να υπάρχει ξανά από βουλευτή. Ήταν οι δικές οι συνθήκες που υπήρχε εκπροσώπηση πέρυσι το φθινόπωρο, την 28 Οκτωβρίου, την 11 Νοεμβρίου κλπ. Από βουλευτή. Επομένως, δεν γνωρίζω αν τελικά θα οριστεί
πιστεύω ότι εφόσον αιτήθηκε, θα οριστεί εκπρόσωπο τη κυβέρνηση και στο Βίτσι. Έτσι έχουν πράγματα. Εσεί, κύριε Τζικαλάγια, είτε οριστεί είτε δεν οριστεί, θα πάτε στο Βίτσι? Προσωπικά, ξέρετε ότι πάρα πολλέ χρονιέ. Έχετε πάει, ναι, το ξέρουμε. Συμμετείχα όπω και πέρσι, ήταν. Ναι. Συμμετείχα φέτο όμω, λόγω υποχρεώσεων και πολιτικών, αλλά κυρίω οικογενειακών. Αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα δεν θα ανέβαινα στην Καστοριά, δεν θα είμαι στην Καστοριά, γι' αυτό και δεν θα συμμετέχω. Αν όμως ήμουν στην Καστοριά, εξυπακούεται το ότι θα ήμουν από όσο μέσα. Όπως θα είναι και η νομαρχιακή, όπως μας είπε και ο Βαλίδης νωρίτερα, θα είναι η νομαρχιακή στο Βίτσι. Αν θέλετε, πιο πανηγυρική διάσταση, μια και θα υπήρχε κυβερνητική εκπροσώπηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν θα είστε στο Βίτσι λόγω των υποχρεώσεων όμως που έχετε στην Αθήνα. Όχι γιατί δεν θέλετε να πάτε. Αν ήσασταν εδώ, λέτε, θα πηγαίνατε. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.